Εδώ είμαστε λοιπόν στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος και περνάμε αμέσως στον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα, που λόγω έκτακτης επικαιρότητας, ο δημοσιογράφος μας θα ακολουθήσει μετά, είναι ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης. Το ΝΑΤΟ διευρύνεται, η Μόσχα αγριεύει, ο Πρωθυπουργός βλέπει τον Biden, αυτή είναι η ατζέντα σήμερα. Καλημέρα σας κύριε Κερίδη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ από πολύ. Την Κρήτη, στα Χανιά, όπου σε λίγη ώρα ξεκινάει η Σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρώπης, που συνεδριάζει εδώ στην Κρήτη, με την Τώρα Μπακογιάννη και την υπόλοιπη ελληνική αποστολή. Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο πρόσφατα απέβαλε τη Ρωσία. Και το θέμα ασφαλώς θα είναι ο κατεξοχήν είναι το ουκρανικό. Έτσι. Μάλιστα. Έτσι μαζί με πολλούς άλλους Έλληνες, τον Βαγγέλη τον Βενιζέλη, τον Γιώργο Παπαδρέου, τον Γιώργο τον Κατρούγκαλο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε αυτή την χαρά να φιλοξενήσουμε 120 βουλευτές από όλη την Ευρώπη που μαζεύονται εδώ στην Κρήτη για δύο μέρες σήμερα και αύριο για αυτούς. Για τη συζήτηση με αφορμή τα γεωστρατηγικά. Ίσως ακούσατε προηγουμένως τον πρόεδρο της Φινλανδίας να εξηγεί με πολύ απλό τρόπο, κάποιοι θα έλεγαν ακόμα και απλοϊκό, γιατί πήρανε την απόφαση να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, και η ουσία αυτών που έλεγε είναι ότι απευθυνόμενος στον Πούτιν, στη Ρωσία, είναι ότι εσείς μας αναγκάσατε να το κάνουμε. Εμείς 200 χρόνια είχαμε πάρει την απόφασή μας να είμαστε στρατιωτικά ουδέτεροι. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσατε στην Ουκρανία και επίσης η φρασιολογία σας απέναντι σε εμάς ότι δεν θα σας το επιτρέψουμε, είναι αυτό που μας έκανε να πάρουμε την απόφαση. Κοιτάξτε, αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Η μικρή Φιλανδία έχει ένα τεράστιο ηθικό ανάστημα. Είναι μια χώρα πρότυπο δημοκρατίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και διεθνούς συμπεριφοράς, να πούμε. Και παρά το μικρό της μέγεθος, αυτό το τεράστιο ηθικό εκτόπισμα που μας το υπενθύμισε με αυτό το πολύ ψύχρεμο, να πούμε, και νυφάλιο, αλλά και πολύ δεικτικό ταυτόχρονα διάγγελμά του ο Φιλανδός πρόεδρος, βάζει τα πράγματα στην θέση τους. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια τεράστια γεωστρατηγική αλλαγή. Δύο χώρες οι οποίες ήταν παραδοσιακά ουδέτερες, η Φιλανδία, τα ξέρουμε όλοι, τον όρο φιλανδοποίηση και το καθεξής. Η Σουηδία, από την εποχή της περίφημης μάχης της Πολτάβα, όταν οι Σουηδοί χάσανε τον Μεγάλο Πέτρο στις αρχές του 18ου αιώνα, παρέμεινε εκτός ευρωπαϊκών συγκρούσεων, με ένα μικρό διάλειμμα κατά τους Ναπολεόντιους πολέμους, 300 χρόνια δηλαδή ουδετερότητα, στα οποία λίγουν, παίρνουν τέλος τώρα με την προσχώρησή τους στην στρατηγική συνεχεία του ΝΑΤΟ και μάλιστα υπό κεντροαριστερές κυβερνήσεις. Κυβερνήσεις της κεντροαριστεράς, οι οποίες κάνουν αίτηση και από το Ελσίνκι και από τη Στοκχόλμη προς το ΝΑΤΟ για γρήγορη ένταξη. Και αυτό δείχνει το τι πέτυχε ο Πούτιν με αυτό το όλο εγχείρημα της εισβολής στην Ουκρανία. Θέλησε να σταματήσει το ΝΑΤΟ και ανταυτού το έφερε στα σύνορά του, 1500 χιλιόμετρα, η Ρώσο-Φιλανδική Μεθόδιος. Επειδή πάρα πολλοί εκφράζουν διάφορες γνώμεις που εμένα με παραξενεύουν, το ερώτημά μου είναι ευθύ. Έχει το δικαίωμα μια χώρα να αποφασίζει ότι θέλει να ενταχθεί σε οποιαδήποτε συμφωνία? Είναι δικαίωμά της να πει ότι εγώ θέλω να μπω στο ΝΑΤΟ και να μην είναι και υποχρεωμένη να το εξηγήσει παρά μόνο στο λαό της, φαντάζομαι. Ναι. Και ξέρετε γιατί το ρωτάω αυτό. Επειδή και εγώ. Αναφέρεται το δικαίωμα κάθε κυρίαρχου λαού στα πλαίσια της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας να θέλει αυτό που θέλει και να αιτείται την ένταξή του σε πολυμερείς οργανισμούς σύμφωνα με τις δικές του προθέσεις. Δεν τελεί κανείς υπό ηγεμονία, ούτε το διεθνές δίκαιο αναγνωρίζει ηγεμονίες και περιορισμένες κυριαρχίες. Δεν υπάρχουν αυτά. Προφανώς οι πολυμερείς οργανισμοί διατηρούν το δικαίωμά τους και τα κράτη-μέλη να δουν, κατατοδοκούν και το πολιτικό πλαίσιο. Γι' αυτό και στο παρελθόν είχαν αρνηθεί να συζητήσουν την ένταξη της Ουκρανίας και την είχαν μεταθέσει στις καλένδες. Αλλά άλλο αυτό και άλλο αυτό που επιδιώκει ο Πούτιν, να δημιουργήσει μια ζώνη κρατών γειτονικών μειωμένης κυριαρχίας. Αυτό δεν μπορεί να δεχτεί η Φιλανδία, είναι προφανές, ούτε βέβαια η Σουηδία.
Μάλιστα. Κύριε Κερίδη, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Ουάσιγκτον και θα έχει το βράδυ σήμερα ώρα Αμερικής, ώρα Ελλάδος, την συνάντησή του με τον πρόεδρο Biden. Πριν γίνει αυτό, έχουμε μια ανακοίνωση αρκετά σημαντική κατά την άποψή μου. 7 οργανώσεις που υποστηρίζουν τα αμερικανικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή, τη Μεσόγειο και τον Κάυκασο πιέζουν το Κογκρέσο να ανατρέψει την προγραμματισμένη από την κυβέρνηση Biden πώληση όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού στην Τουρκία. Κυρίως λένε για το τουρκικό στόλο μαχητικών αεροσκαφών F-16, όπως αναφέρει και η Wall Street Journal. Εσείς τι λέτε? Λέω καταρχάς ότι δεν υπάρχει τέτοιος προγραμματισμός. Υπάρχει μια προσπάθεια της αμερικανικής κυβέρνησης να διερευνήσει προκαταρκτικά τη διαθέση του Κογκρέσου, το οποίο θα περάσει η όποια πώληση, ακόμα και των προτακτικών και της αναβάθμισης των F-16, ξεκινώντας από αυτά τα πολύ πιο απλά και στη συνέχεια ενδεχομένως κάποιες σκέψεις για F-16. Προφανώς τα F-35 είναι ένα μακρινό ακόμα πολύ σενάριο. Οι οργανώσεις αυτές καλά κάνουν και... Μπορείτε να... λίγο σας χάνω κάποια στιγμή, από το, αν το φέρετε πιο κοντά στο στόμα λίγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ναι, με συγχωρείτε πολύ. Λέω λοιπόν ότι δεν υπάρχει τέτοιος προγραμματισμός, ούτε κάτι το αποφασισμένο. Υπάρχει μια προσπάθεια της αμερικανικής κυβέρνησης και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, διότι δημιουργούνται σενάρια και υπόθηκαν πολλά όλο το προηγούμενο διάστημα και στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Υπάρχει μια προσπάθεια της αμερικανικής κυβέρνησης να διερευνήσει εν όψη και της ουκρανικής κρίσης τις διαθέσεις του Κογκρέσου ως προς την Τουρκία. Διαθέσεις οι οποίες, θα σας διαβεβαιώ, παραμένουν εξαιρετικά επιφυλακτικές, για να μην πω εχθρικές. Παρόλα αυτά όμως θα πρέπει να λάβει κάποιος υπόψη, φαντάζομαι, το γεγονός ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή στον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία διαδραματίζει έναν ρόλο ο οποίος κρίνεται θετικός, τουλάχιστον από τη μεριά της Ουάσιγκτον. Επομένως υπάρχει ένα παιχνίδι ισορροπιών, φαντάζομαι. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η κρίση δίνει δυνατότητες αναβάθμισης του ρόλου της Τουρκίας, όπως έχει αναβαθμιστεί και ο ρόλος της Ελλάδας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από αυτού. Θα σας αντέστρεφα ωστόσο το ερώτημά σας και θα σας έλεγα ότι ουδέποτε αυτή η δυνατότητα αναβάθμισης δεν ήταν πιο περιορισμένη από ό,τι σήμερα. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή η τεράστια κρίση, η οποία γίνεται στη γειτονιά της Τουρκίας, η μεγαλύτερη μεταπολεμικά, έχουμε έναν πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης, υπό διαφορετικές συνθήκες, εσείς τα ξέρετε καλά κύριε Μιχαηλίδη, θα είχαν φέρει την Τουρκία απολύτως μπροστά και στο προσκήνιο, στην καρδιά της Ουάσιγκτον. Θυμάστε τι είχε καταγράψει και ο Σάχης το 1979, ή όταν έγινε ο πρώτος πόλεμος του κόλπου το 1991. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Σήμερα το γεγονός ότι η Τουρκία είναι αναγκασμένη να συζητά και να διαπραγματεύεται για τα ανταλλακτικά των F-16, όχι για την αγορά F-16, αυτό είναι μακρινό, ή τον F-35 ακόμα πιο μακρινό σενάριο, δείχνει το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί στην αμερικανοτουρκική σχέση και στη σχέση της Τουρκίας με τη Δύση. Προφανώς όμως η Ουκρανία προσφέρει κάποιες ευκαιρίες, διότι η Τουρκία ελέγχει τα στενά, ελέγχει την νότια ακτή της Μαύρης Θάλασσας, έχει ένα πολύ ακριβό οικόπεδο γεωστρατηγικά σε αυτή την κρίσιμη περιοχή, και σας λέω από την εμπειρία ότι υπό άλλες συνθήκες θα το είχε αξιοποιήσει πολύ περισσότερο σε σχέση με τα σημερινά που έχει τα γνωστά προβλήματα, τα οποία υπενθυμίζουν αυτές οι οργανώσεις και καλά κάνουν, και πρέπει πάντοτε και εμείς και στο Κογκρέσο, όπου η επιρροή μας είναι το περισσότερο δυνατή, και φαίνεται αυτό με και την αυριανή. Θα απευθυνθεί και εκεί ο Πρωθυπουργός. Για πρώτη φορά, και αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί είναι σημαντικό, τόσο σημαντικό αυτό? Είναι λίγοι αυτοί που προσκαλούνται αρχηγοί κρατών, πρωθυπουργοί? Είναι πάρα πολύ λίγοι. Σε ένα αμερικανικό πολιτικό σύστημα το οποίο είναι εξαιρετικά διχασμένο και πολλωμένο, το να έχεις τέτοιου τύπου κινήσεις μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών, ανάμεσα σε κοινή συνεδρίαση και με τα δύο σώματα, Βουλής και Γερουσίας, είναι κάτι μάλλον που σπανίζει, δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν για Έλληνα πρωθυπουργό. Και δείχνει ότι στην περιοχή μας, στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι κάτι που μας το έχει πει ο Μενέντες, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών, το Κογκρέσο, πέρα από την Ούλαντ, πέρα από το State Department, πέρα από τους γραφειοκράτες, πέρα αν θέλετε ακόμα και από την πολιτική βούληση του Biden, παίζει τον δικό του πολύ σημαντικό, θα σας έλεγα καθοριστικό ρόλο. Και είναι κάτι το οποίο δεν έχουν αντιληφθεί πλήρως στην Άγκυρα. Μάλιστα. Και αρχίζουν να το συνειδητοποιούν,
ότι μπορεί η κυβέρνηση να θέλει να βρει έναν διάβλο επικοινωνίας, είναι προφανές αυτό, όλοι μιλάνε με όλους σήμερα. Το Κογκρέσο όμως έχει καταγράψει την παραβατικότητα και εκεί το κλίμα, έχουμε πάνω από 60 βουλευτές και γερουσιαστές που έχουν υπογράψει επιστολές εναντίον της Τουρκίας. Ο Μενέντες κατεξοχήν, τα ξέρουμε πολύ καλά. Το κλίμα παραμένει πολύ επιφυλακτικό. Τελευταίο μου ερώτημα, πολύ σύντομο. Ο Ερντογάν, δηλώνοντας ότι δεν πρέπει να μπει η Φινλανδία στο ΝΑΤΟ, είναι βαρυσήμαντος αυτός ο λόγος, του πέφτει λόγος με την έννοια ότι μπορεί να θέσει βέτο ή απλώς λέει την άποψή του? Κοιτάξτε, τυπικά μπορεί, διότι η ένταξη μιας νέας χώρας χρειάζεται ομοφωνία. Χρειάζεται να συνενέσουν όλα τα υπάρχοντα. Γιατί το κάνει και αυτό τώρα ο Ερντογάν? Παίζει ισορροπία με τη Ρωσία? Προφανώς για να διαπραγματευτεί με τους Αμερικάνους, τα F-16 ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω όμως ότι έτσι υπογραμμίζει για μια ακόμα φορά την αναξιοπιστία του ως εταίρου και συμμάχου στο ΝΑΤΟ. Εκνευρίζει τους Ευρωπαίους, εκνευρίζει κατεξοχήν τους Φιλανδούς και τους Σουηδούς. Παίζει δηλαδή ένα επικίνδυνο παιχνίδι το οποίο δεν μπορεί από ένα σημείο και μετά να παίξει, και νομίζω γι' αυτό και όλοι προεξοφλούν ότι τα πράγματα θα βαδίσουν γρήγορα και ομαλά ως προς την ένταξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι πρέπει να σπεύσετε στην συνεδρίαση που έχετε. Έναξι τώρα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ εγώ. Ο κύριος Κερίδης, Δημήτρης Κερίδης, μίλησε στον καθρέφτη. Η ώρα είναι τώρα 32 λεπτά μετά τις 9. Πρώτο πρόβλημα.